Θα κινούμαστε εύκολα και γρήγορα, γιατί αυτό που γίνεται στους δρόμους της Λευκωσίας δεν έχει προηγούμενο. Έχετε δίκιο. Θίγεται ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί μετρό και όχι κάτι από πάνω, ξέρω, Το μετρό, αυτό, το ηλεκτρικό, το υπέργειο. Δεν είναι ανάγκη να σκάψουμε την πόλη, να βρούμε αρχαία και να τα... Να κάνουμε ένα μίνι μετρό τουλάχιστον, ναι. Κάτι να κάνουμε. Ένα ελαφρύ μετρό. Είναι ό,τι πρέπει για την Ήταν η ατάκα τέρμα, η ατάκα της ημέρας. Λοιπόν, τώρα στο παιδικό που θα πάτε, θα ενημερωθείτε από τον πρόεδρο, κυρία Θεοχάρους, για... Μάλλον την εκτίμηση του Προεδρικού για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, φαντάζομαι το ένα. Και το δεύτερο, όλα αυτά που συμβαίνουν στην ΑΟΣ, μέσα, έξω, από πάνω, από κάτω, που είμαστε σε μια κατάσταση, λες και είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ναι, η Κύπρος είναι περικυκλωμένη από τον τουρκικό στόλο. Παντού ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Κύριε Δημητρόπουλε, νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η συγκυβέρνηση, τα συγκυβερνώντα κόμματα. Και να κατανοήσουν ότι η πολιτική τους έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδώς. Η πολιτική του εξευμενισμού, η πολιτική του καλοπιάσματος της Τουρκίας, η πολιτική της αναμονής, η πολιτική της μη πρόκλησης κόστους, η πολιτική να μην τσαντήσουμε την Τουρκία και να χαλάσουμε το καλό κλίμα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να εξευτελιστεί ένας ολόκληρος λαός και να αρνηθεί την ιστορία του και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και χειρότερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν αποδίδει αυτή η πολιτική και πρέπει επίσης να κατανοήσει και ο πρόεδρος και όλοι όσοι είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει με τις αλλαγές των καθεστώτων, με τις αλλαγές των κυβερνήσεων, με τις αλλαγές των πρόεδρων και των πρωθυπουργών. Δεν περίμενε κανείς κάποια δραματική αλλαγή από μέρους του Ερντογάν επειδή θα κέρδιζε το δημοψήφισμα. Τι ήταν καλύτερα, κυρία Θεοχάρους, αυτό το οριακό ή μια απόλυτη μεγάλη επικράτηση? Είναι να έχανε το δημοψήφισμα, ήταν το καλύτερο. Ήταν ευχής έργο. Τώρα βέβαια να το έχανε σχετικό είναι, διότι μετά το ξανακατέβαζε πάλι. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Δεν μπορούσε να χάσει, γιατί η καλπονοθία πήρε και έδωσε στην Τα βίντεο που κυκλοφορούν αυτά είναι Αλλά ξέρετε ότι αυτή η οριακή νίκη ίσως τον συγκρατεί λίγο την με την έννοια ότι κινδυνεύει να χάσει τις προεδρικές εκλογές. Ας πούμε ότι λειτουργήσει στοιχειοδός η δημοκρατία. Ας πούμε ότι φτάσει σε τέτοιο βαθμό η απαρέσκεια του κόσμου που δεν θα μπορεί να την ελέγξει με την καλπονοθία. Δεν ξέρουμε. Και αυτό έχει τα όρια του. Σε ποιο βαθμό μπορεί να νοθεύσει κανείς ένα αποτέλεσμα. Βγάζει τρελό τον ΟΑΣΕ. Λέω ότι δεν ξέρετε να κάνετε τη δουλειά σας. Ακριβώς. Και κάποτε η Τουρκία είχε σημαίνοντα ρόλο στον ΟΑΣΕ. Είχε φτάσει να έχει και Τούρκο ή πρόεδρο. Εγώ ενθυμούμαι όταν ήμουν εγώ στον ΟΑΣΕ ότι σε κάθε αποστολή υπήρχαν πολλές, είτε υπήρχαν σε ελέγχους εκλογικών διαδικασιών, υπήρχαν πάρα πολλές αντιπροσωπείες που είχαν επικεφαλής Τούρκο. Ξέρετε, αυτό το έχει τερματίσει τελείως εκεί με την Ερντογάν, αλλά. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά, ό,τι και να κάνει, θα από πάνω του θα επικρέμεται η φωτογραφία και η σκιά του Κεμάλ. Ναι. Γιατί αυτός θέλει να αντικαταστήσει, μάλλον να εμφανιστεί ως ο νέος, αν θέλετε, σωτήρας της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάντα στη σκιά του Κεμάλ. Κοιτάξτε, εκείνο που θα μπορούσε να κάνει για να επισκιάσει τον Κεμάλ είναι πρώτον να ανατρέψει τη συνθήκη της Λοζάνης και δεύτερο αυτό που υποσχέθηκε ότι θα κάνει μέχρι το 2023, δηλαδή να αυξήσει τα εδαφικά όρια της Τουρκίας. Μεγάλη Τουρκία. Αυτό, ναι, να κάνει την μεγάλη Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει σε εμπόλεμη ρήξη με τους γείτονες του, με την Αρμενία, με την Ελλάδα, με τη Συρία, με το Ιράκ, με τη Βουλγαρία. Προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι οι βλέψεις του. Αν και κατά την δικιά μου εκτίμηση ο πιο εύκολος στόχος για αυτόν, η λία την οποία προσδοκεί ότι θα αποκτήσει, είναι η Κύπρος. Εξού και η απέτηση για τις 4 ευρωπαϊκές ελευθερίες, που σημαίνει την προσάρτηση της Κύπρου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λόγω του τεράστιου όγκου του. Οι οποίοι φίλοι μας Ευρωπαίοι δεν το απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτό. Όταν δεν το αποκλεί η Λευκωσία κατηγορηματικά και δεν τα στυλώνει, όπως λέμε στην καθημερινή γλώσσα, όταν η Λευκωσία δεν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προκαλέσει μείζωνα κρίση και λέει θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει, αν θυμών. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεοχαρούστο. Φαίνεται πως έχει τελειώσει η ιστορία αυτή με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Φαίνεται πως τέλος. Και πάνε σε ένα άλλο ειδικό καθεστώς ή είναι η Τελωνιακή Ένωση. Εκεί μπορούμε εμείς να ανακόψουμε την πορεία της Τελωνιακή Ένωση ή το πιο ειδικό καθεστώς. Η Τελωνιακή Ένωση είναι άκυρη, διότι δεν έχει υπογραφεί και με τα 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, ανά πάσα στιγμή η Κύπρος μπορεί να απαιτήσει τον τερματισμό της. Είναι άκυρη. Δεν την έχει υπογράψει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα είναι άκερη. Τώρα, όσον αφορά την ειδική σχέση, και στην ειδική σχέση η Κύπρος μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όσο υπερφύαλος και μαξιμαλιστής να είναι ο Ερντογάν, την Ευρωπαϊκή Ένωση την θέλει. Όπως επίσης και το βαθύ κατεστημένο της Τουρκίας, αλλά και μια φιλοευρωπαϊκή κάστα η οποία είναι πανίσχυρη στη Δυτική Τουρκία, στα μικρασιατικά παράλια, στη Σμύρνη, στην Προύσα, στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί που ελέγχουν την διακίνηση της οικονομίας, αυτοί που έχουν τον τεράστιο όγκο συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί έχουν συμφέροντα και βλέπουν και έχουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχουν και ένα πιο φωτισμένο μυαλό. Και θέλουν μια Τουρκία σύγχρονη που θα μπορούσε κάποια στιγμή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς με όλες αυτές τις παλινοδίες του Ερντογάν έχουν φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να βλέπουν το όραμα να καταβαραθρώνεται και δυστυχώς να καταβαραθρώνεται όχι εξαιτίας της Κύπρου η οποία θα μπορούσε να αποκομίσει ωφέλη από αυτή την καταβαράθρωση του οράματος της Τουρκίας, αλλά γιατί δεν το θέλει η Γερμανία, δεν το θέλει η Αυστρία, δεν το θέλει η Σουηδία, δεν το θέλουν διάφορες ευρωπαϊκές. Η Ολλανδία, με συγχωρείτε, η Σουηδία την αφαιρούν. Ξέρετε, για να μην αγιοποιούμε και πρώτερες καταστάσεις στην Τουρκία, σαν σήμερα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και τη γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι. Ακριβώς χτες είχαμε την μεγαλειώδη πορεία στην Λευκωσία προς ανάμνηση εκείνης της φοβερής σφαγής. Οι Αρμένοι συμπατριώτες μας μαζί με πολλούς Ελληνοκύπριους πορευτήκαμε στη μνήμη των θυμάτων και έγινε και μια θαυμάσια τελετή στην Αρμενική Εκκλησία με αρμενικά τραγούδια και κατάθεση στεφάνων. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί και αυτό είναι θέμα της επικαιρότητας. Και έχουμε και την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2004. Τέσσερα, βέβαια. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά και να μας απαγορέψουν του χρόνου να το θυμόμαστε. Το όχι, λέτε. Δεν ξέρω αυτό. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει του χρόνου, αλλά μετρό μπορεί να κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, το όχι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ανακατεύεστε πολύ με τον ενδιάμεσο χώρο εκεί, είστε από τα άτομα τα οποία στηρίξατε τον κοινό υποψήφιο. Θέλετε να υπάρχει κοινός υποψήφιος, ένας και μοναδικός. Σήμερα έχετε μια συνάντηση. Θα βγει άσπρος καπνός? Ελπίζω ναι, διότι τουλάχιστον η αλληλεγγύη έχει αξιολογήσει όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής και έχουμε φτάσει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι καθοριστικά για την παραπέρα πορεία της δυνατότητας ύπαρξης κοινού υποψηφίου, ενός και μόνον υποψηφίου από τον χώρο που εσείς περιγράφετε ως ενδιάμεσο. Το λέω έτσι για να μπορούμε να το προσδιορίσουμε, να κατανοούμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα βάλουμε και εμείς τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Γνωρίζω ότι και άλλα κόμματα έχουν τα δικά τους τα δεδομένα. Και θα υπάρξει τουλάχιστον μια πρώτη ανακοίνωση. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πρώτη ανακοίνωση. Σήμερα θα μπουν ονόματα κάτω ή ναι, βέβαια, σήμερα θα μπουν ονόματα. Σήμερα θα συζητηθούν ονόματα. Οι πέντε είναι σίγουρο, θα είναι και πέντε και στη συνάντηση αυτή. Θα είναι και πέντε σήμερα στη συνάντηση. Άρα, βεβαίως, όλα αυτά υπό την αίρεση ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο. Μπορεί να το έκανε επίτηδες και να μην το τελειώσει. Όχι, το πάρει σε μάκρος. Θα φύγει στην Ινδία και εσύ. Τώρα το Εθνικό Συμβούλιο, επειδή γίνεται πολλή λόγο και πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με άλλους αρχηγούς, υπάρχει ένα θέμα με το Εθνικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Βέβαια θα μου πείτε τώρα πότε λειτουργούσε. Πάντα έτσι ήταν περίπου. Ο πρόεδρος ήταν εκεί, ενημέρωνε, είχε την πολιτική του, αν ήθελε άκουγε κάτι και προχωρούσε. Από τη στιγμή που είναι συμβουλευτικός ο χαρακτήρας του, θα αλλάξει ποτέ κάτι? Όχι, βέβαια. Ο πρόεδρος έχει το συνταγματικό δικαίωμα να διαχειρίζεται το Κυπριακό και άλλα ζητήματα που αφορούν το κράτος. Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου ως συμβουλευτικού σώματος θα είχε σημασία εάν ο πρόεδρος ήθελε πραγματικά να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των συνεργατών του, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί όχι για να κάνουν στήρα αντιπολίτευση, μη παραγωγική αντιπολίτευση, αλλά για να βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστούν διάφορες κρίσιμες καταστάσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, όμως όταν επισημαίνω ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα το πω. Έχω πρόθεση να προστατέψω το κράτος μου, να προστατέψω τον πρόεδρο από τις κακοτοπίες. Αυτό είναι υπεύθυνη πολιτική. Όσο μπορώ περισσότερο. Οι δυνατότητες όλων μας δεν είναι οι ίδιες. Ξέρετε, άλλο κόμμα είναι μεγάλο, άλλο κόμμα λέει ότι εκπροσωπεί το 72% μαζί, το 75% του πληθυσμού. Άρα, εφόσον
εκπροσωπούν, έτσι μπορούν να κάνουν και πολιτική, που δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Η πολιτική δεν είναι αριθμοί, έτσι, δεν είναι αριθμοί. Σίγουρα δεν είναι αριθμοί και σίγουρα δεν εκπροσωπούν αυτούς που κατά καιρούς τους έχουν ψηφίσει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ έτσι καλή δουλειά στο Εθνικό Συμβούλιο και μακάρι να βγει και άσπρος καπνός από τη συνάντηση που θα έχετε με τα πέντε κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Μάλλον μαύρος καπνός θα βγει, γιατί καπνίζουν όλοι. Λοιπόν, και καλή συνέχεια, βέβαια. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Ινδία, για τον Bollywood. Εκεί θα πάει και στο χρηματιστήριο, λέγαμε και πριν. Ελπίζουμε να μην πιάσει το σφυρί στα χέρια.